Ένας από τους στόχους αυτών των ολιγόλεπτων βίντεο που κάνουμε κάθε εβδομάδα είναι να σας δίνω επιχειρήματα για να καταλαβαίνετε καλύτερα την επικαιρότητα και τα απίστευτα, ασταμάτητα ψεύδι αυτής της κυβερνήσεως. Πάμε τώρα στα μέτρα, που είναι το μεγάλο γεγονός της επομένης εβδομάδας. Ποιο είναι τώρα το νέο τους αφήγημα, αφού προσπάθησαν να πουλήσουν τα αντίμετρα τα οποία γρήγορα η ελληνική κοινωνία κατάλαβε ότι είναι αν και εφόσον και όταν και στην ουσία εμείς και αυτά δεν θα συναντηθούμε ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτό δεν πουλάει πολύ. Και έτσι τώρα βρήκαν το καινούριο αφήγημα. Ποιο είναι το καινούριο αφήγημα? Το καινούριο αφήγημα είναι το εξής. Δεν έχει σημασία ότι τα ψηφίζουμε, διότι αν δεν πάρουμε το χρέος, δεν θα τα εφαρμόσουμε. Εάν πάρουμε το χρέος και αν δεν τα εφαρμόσουμε, θα βελτιωθεί τόσο πολύ το οικονομικό κλίμα στη χώρα που θα μπορεί και να τα ξεψηφίσουμε. Αυτό είναι στην ουσία το νέο τους αφήγημα. Το ξεψηφίσουμε, το είπε ο Σκουρλέτης και ο Τσακαλώτος με την έννοια της επαναδιαπραγματεύσης του χρόνου. Δηλαδή να έχουμε πάρει το χρέος, να έχουμε βγει στις αγορές και να επαναδιαπραγματευτούμε τα μέτρα αυτά πριν ξημερώσει 1η 19 υπό καλύτερους όρους για να μπορούμε να τα βγάλουμε. Ο κ. Τσακαλώτος είπε και πολύ χαριτωμένα. Βεβαίως θα συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση. Όταν τελειώνει, λέει, η διαπραγμάτευση, τελειώνει η δημοκρατία. Θυμηθήκαν δηλαδή το πρώτο του αφήγημα του 2015, ότι η Ευρώπη θα κάνει πίσω να ακούσει τη φωνή του λαού και το δημοψήφισμα και το μεγάλο όχι. Προφανώς τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Πρώτον και κυριότερον, διότι στα επιτόκια δανεισμού της χώρας μας, με τα οποία θα βγούμε στις αγορές, προεξοφλείται η ψήφιση αυτών των μέτρων και η τήρηση της συμφωνίας με τους δανειστές μας. Όπως και η όποια ρύθμιση του χρέους θα έχει ως προϋπόθεση την τήρηση της συμφωνίας από τη δική μας πλευρά. Εάν θα υποτεθεί κάποιος ότι μονομερός μια επόμενη ελληνική κυβέρνηση θα έλεγε εγώ δεν κάνω τις περικοπές που έχω ψηφίσει για το 19 και για το 20 γιατί τώρα είμαι σε αγορές και δανείζομαι και δεν με νοιάζει, τότε αυτομάτως τα επιτόκια δανεισμού της χώρας θα πηγαίναν στα σημερινά και υψηλότερα ακόμα επίπεδα αφού θα έβαζαν μέσα και την αξιοπιστία της χώρας που απέτυχε να υλοποιήσει συμφωνία. Άρα το επιχείρημα της επαναδιαπραγματεύσεως αυτών των μέτρων από αυτήν την κυβέρνηση τελείως ψευδές. Μια επόμενη κυβέρνηση που δεν τα έχει ψηφίσει μπορεί να κάνει το τραπέζι από την μια άλλη συμφωνία. Και αυτή δεν μπορεί να αμφισβητήσει μονομερός, αλλά θα έχει το διαπραγματευτικό δικαίωμα να πει: εγώ, ξέρετε, ως νέα κυβέρνηση να εφαρμόσω μια καινούργια πολιτική και να δούμε ποια μπορεί να είναι σε κοινή συμφωνία. Η νυν κυβέρνηση που θα έχει υπογράψει παραμένει σχεδόν κωμικό να πάει να πει: την αλλάζω. Άρα αυτό δεν γίνεται. Όμως το βασικό επιχείρημα. Αν δεν πάρουμε το χρέος, δεν τα εφαρμόσουμε. Είναι αληθές. Είναι απολύτως ψευδές. Πρώτον και κυριότερον, διότι η συμφωνία που θα ψηφίσουν έχει μία σειρά μέτρων που θα ισχύσουν από το 17 και από το 18. Παραδείγματος χάρη, το άνοιγμα κάθε Κυριακή των καταστημάτων, 30 Κυριακές το χρόνο, θα ισχύσει από τον Ιούνιο του 17. Άμα δεν σου δώσουν το χρέος το 18, τι θα κάνεις? Θα ξανακλείσεις τα καταστήματα που θα έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν, θα προσλάβει κόσμο, θα κάνουν τζίρο και θα έχει μάθει ακόμα να ψωνεί τις Κυριακές? Φυσικά και όχι. Άρα θα έχεις εφαρμόσει τα μέτρα και χωρίς να πάρεις το χρέος κατά ανάγκη. Το ίδιο ισχύει για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το ίδιο ισχύει για τις ομαδικές απολύσεις. Το ίδιο ισχύει για τις μεταρρυθμίσεις των πρωτοβάθμων φροντίδα υγείας. Το ίδιο ισχύει για την περικοπή των επιδομάτων. Όλα αυτά θα εφαρμοστούν πολύ πριν πάρουμε το χρέος. Άρα όλο το επιχείρημα και το νέο αφήγημα Τσίπρα Α. Δεν θα τα εφαρμόσω αν δεν πάρω το χρέος. Β. Εφόσον τα εφαρμόσω και πάρω το χρέος, θα δούμε μέχρι το 19 τι πρόκειται να γίνει. Είναι και τα δύο απολύτως ψευδή. Γιατί τα λένε? Θέλουν να βρουν οπωσδήποτε στους βουλευτές τους ένα κάποιο είδους αφήγημα το οποίο να μπορούν οι βουλευτές τους και οι ίδιοι να το φάνε. Οι ίδιοι ξέρουν θα ψηφίσουν τα πάντα ούτως ή άλλως για να μην χάσουν την αποζημίωση. Αλλά πρέπει και μέσα τους και προς τους φίλους τους και προς την οικογένειά τους να έχουν μια εύσημη δικαιολογία. Όλο αυτό λοιπόν γίνεται για να αποκτήσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και των Αξιωματικών μια εύσημη δικαιολογία. Να είστε καλά. Πάμε την άλλη εβδομάδα που θα γίνει στη Βουλή.